Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμα spoiler για τη σειρά Παγιδευμένη. Η απόσταση του ανήρου της απόλυτης ευτυχίας και του εφιάλτη, όπου όλα γκρεμίζονται με κρότο, είναι πάρα πολύ μικρή για την Άννα. Όπως θα δούμε, αυτό θα το καταλάβει πάρα πολύ καλά, πλέον αγαπημένη ηρωίδα του σίριαλ, που έχει καθυλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Η Άννα βιώνει το παραμύθι της. Όμως ξαφνικά όλα θα ανατραπούν και το φινάλι του πρώτου κύκλου της σειράς είναι, αν μη τι άλλο, συγκλονιστικό, αποδεικνύοντας για ποιο λόγο η σειρά κατάφερε να κερδίσει τους απαιτητικούς τηλεθεατές. Γιατί πάντα κυριαρχεί το απρόβλεπτο. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας και θα αποτελέσει και το λόγο που όλα δείχνουν ότι η σειρά συνεχίζει και τη δεύτερη σεζόν. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ανάλογη επιτυχία έχει κάνει και η τουρκική έκδοση. Η Άννα και ο Δημήτρης ζουν με πάθος τον έρωτά τους και αυτός ο έρωτας θα τους οδηγήσει σε σκαλιά της εκκλησίας. Τίποτα δεν δείχνει ικανό να χαλάσει αυτό το γάμο, οι δυο τους ερωτευμένοι όσο ποτέ, και αγκαλασμένοι στην παραλία ορκίζονται αιώνια αγάπη και πίστη. Το φινάλε του πρώτου κύκλου δείχνει ονειρικό. Ξαφνικά όμως μεταφερόμαστε 6 μήνες μετά, όπου έρχεται ο Όλεθρος. Η Άννα ανοίγει τα μάτια της και ξυπνά από την ρώτης, αντιμετωπίζοντας το χειρότερο εφιάλτη της. Βλέπει τα χέρια της γεμάτα με αίμα, κρατάει ένα μαχαίρι ματωμένο και ο τρόμος αρχίζει να την κυριεύει. Όλα καταραίουν γύρω της όταν ο Ανδρέας μπαίνει στο δωμάτιο και της ανακοινώνει πως συλλαμβάνεται. Το απόλυτο σοκ με το φινάλι του πρώτου κύκλου. Ο δεύτερος θα τη βρει στη φυλακή, κατηγορούμενη για φόνο. Για ένα φόνο πάντως που δεν ξέρει αν έχει διαπράξει. Η αστυνομία την κατηγορεί για το θάνατο του Δημήτρη και εκείνη τρελαίνεται. Κανείς δεν ξέρει αν θα μπορέσει έπειτα από αυτό να σταθεί στα πόδια της. Είναι τελικά η Άννα η φόνησα? Έχει πεθάνει ο Δημήτρης ή μήπως ζει? Όλα είναι μια καλυμμένη παγίδα να την ενοχοποιήσουν ή μήπως και όχι. Η Άννα πλέον κοντεύει να χάσει το μυαλό της και η συνέχεια θα είναι συνταρακτική.